Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας, καλημέρα και στον Τζίδη. Σας ευχαριστώ για τα ιδιαίτερα καλά λόγια. Αισθάνομαι μια μικρή αμηχανία. Ξέρετε τι αγάπη σας έχουμε σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και γενικότερα χαίρομαι. Αυτά δεν είναι λόγια για φιλοφρόνηση, είναι η αλήθεια που σας τα λέω. Όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελέσει και πρώην δήμαρχοι και μου λένε πολύ θετικά σχόλια για εσάς, αυτό είναι πολύ καλό στοιχείο και πρέπει κανείς να, όχι να το αποκρύψει, να το πει δημόσια ότι πράγματι η πορεία σας και σαν κυβερνητική σε ένα δύσκολο πόστο, πόσο δύσκολο είναι να είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, να καλύψεις και αδυναμίες και λάθη που τυχόν κάνει και η προσπαθώ, κυβέρνηση. Προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, πάντα το καλύτερο. Προσπαθώ, άλλοτε τα καταφέρνω, άλλοτε καλύτερα, άλλοτε λιγότερο καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ο στόχος είναι από όποια θέση και αν βρισκόμαστε ο καθένας. Οι ανάγκες της χώρας είναι πολλές, οι ανάγκες της κοινωνίας είναι πολλές, του καθενός ξεχωριστά, και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τον τελικό στόχο που είναι η βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας, η βελτίωση της ζωής του κάθε πολίτη. Είτε από μεγαλύτερα πράγματα, είτε από μέσα από μικρότερες παρεμβάσεις. Και όπως είπατε, βεβαίως το γενικό καλό της χώρας και τα ιδιαίτερα τοπικά προβλήματα και της Ηπείρου, που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μείνει πίσω αρκετά, με τους μεγαλύτερους δείκτες ανεργίας, με χαμηλότερες υποδομές και πολλά άλλα, τα οποία πρέπει στα πλαίσια και της ενδοπεριφερειακής ανισότητας όσα θέματα δημιουργήθηκαν να τα εξισορροπήσουμε. Ο κύριος Ζάπσας, που συνομίλησε μαζί μας πριν από εσάς, σας εκθίασε βέβαια, αλλά είπε ότι σε αυτό επέμενε, ότι οι υποδομές που πρέπει να γίνουν στην Ήπειρο πρέπει να δώσουν μια έτσι διαφορετική πορεία. Και η προσέγγιση για τα ζητήματα αυτά λέει για εσάς ότι η κυρία Γεροβασίλη τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν και πραγματικά θα δώσει τη μάχη για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι. Κυρία Γεροβασίλη. Βεβαίως, και στη συνεργασία και με δημάρχους και με την περιφέρεια προσπαθώ και έχουμε προσπαθήσει και ως κυβέρνηση, όχι μόνο προσωπικά και πολλοί άλλοι άνθρωποι, να δούμε τα θέματα ένα-ένα και να δούμε ακριβώς τα ζητήματα υποδομών στα οποία υπολείπεται η Ήπειρος. Έχουν γίνει μερικά βήματα. Έγινε ένα βήμα μεγάλο, σας θυμίζω, με τα θέματα των απορριμμάτων. Η Ήπειρος ήταν η πρώτη που ολοκλήρωσε ένα σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων και έχει εγκριθεί και η ένταξη στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα προχωρήσει ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο θα φανεί στην πορεία, όπως και έργα υποδομών άλλα και της οδοποιίας κλπ. Ναι. Θα τα δούμε αυτά. Ναι. Μεγάλος είναι ο αγώνας μπροστά μας. Ναι. Κυρία Γεροβασίλη, τώρα είστε υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης. Είναι γεγονός, η θητεία του κυρίου Μητσοτάκη το ίδιο μετερίζει με εσάς. Είχε προκαλέσει αμηχανίες στους συμπολίτες μας, γιατί τότε είχαν απολυθεί πάρα πολλοί κόσμος. Διάβασα μια δήλωσή σας ότι δεν θα κάνουμε απολύσεις, αλλά θα εξυγχρονίσετε, φαντάζομαι αυτό θα είναι ο στόχος σας, με την κινητικότητα και με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Φαντάζομαι ότι με την εθελουσία αλλά και πολλές φορές και υποχρεωτικά, για να μπορέσουν να λύσουμε πολλά προβλήματα. Δώστε μια εικόνα, τι σκέφτεστε? Κοιτάξτε, δείτε, μετά από 6 χρόνια υφεσιακών μνημονιακών πολιτικών, παλαιότερα ακολουθήθηκε η επιλογή απολύσεων, δηλαδή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του δημοσίου, με αποτέλεσμα τις περίφημες απολύσεις, διαθεσιμότητες, αξιολογήσεις που δεν ήταν αξιολογήσεις, αλλά στα αλήθεια είχαν ποσοστά μέσω των οποίων απέλυαν το, θα θυμίζω, το περίφημο 15%, έπρεπε να βγουν ότι δεν είναι καλοί υπάλληλοι, προκειμένου συνέχεια να μπουν σε διαθεσιμότητα για να απολυθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η πολιτική τελείωσε οριστικά όταν η Νέα Δημοκρατία έχασε τις εκλογές και εμείς βρεθήκαμε στην κυβέρνηση. Σήμερα το δημόσιο, όπως ξέρετε, δεν πρέπει να είναι ούτε μεγαλύτερο από όσο πρέπει, ούτε μικρότερο όμως από όσο πρέπει. Διότι όταν είναι μικρότερο από όσο πρέπει, θα σας θυμίσω τι σημαίνει μικρό δημόσιο. Λίγους γιατρούς, λίγους νοσηλευτές, λίγους εκπαιδευτικούς, γιατί συνήθως το μυαλό με το δημόσιο πηγαίνει σε ένα στενό γραφειοκρατικό μηχανισμό και όχι στις κοινωνικές παροχές και στην κοινωνική πολιτική, που είναι βασικό κομμάτι του δημοσίου τομέα. Εμείς λοιπόν σήμερα θέλουμε να αυξήσουμε
να αυξήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό στο κομμάτι των δύο σημαντικών τομέων που λέγεται παιδεία και υγεία, διότι υπάρχουν ανάγκες. Ανάγκες σοβαρές και λήψεις σοβαρές με προτεραιότητα στο στενό δημοσιονομικό πλαίσιο. Και βεβαίως στο ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, το οποίο μην ξεχνάμε ότι έχει συρρυκνωθεί εξαιρετικά και είναι από τα χαμηλότερα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, θέλουμε να το εξορθολογήσουμε, να το συντονίσουμε και να το εξυγχρονίσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μια σειρά δράσεων, ένα εκ των οποίων είναι και η κινητικότητα, το νομοσχέδιο για την κινητικότητα που ψηφίστηκε την Παρασκευή στη Βουλή, έχουν σαν στόχο να μειώσουν τη γραφειοκρατία και μέσω αυτής να μειώσουν πολύ σημαντικά το νούμερο του κόστους του δημοσίου, μέσω εξάλληψης της γραφειοκρατίας όμως, επαναλαμβάνω, και όχι μέσω μείωσης προσωπικού. Αυτό τι σημαίνει? Να το κάνει. Ναι. Σημαίνει το εξής, να σας πω. Η κινητικότητα εκτός από την εθελουσία της. Έχει και η κινητικότητα. Μήπως πρέπει να έχει και υποχρεωτική μετάβαση? Σε καμία των περιπτώσεων θα σας το εξηγήσω αυτό. Το νομοσχέδιο του που ψηφίσαμε την Παρασκευή είχε το ένα του κομμάτι αφορούσε την κινητικότητα του δημοσίου, δηλαδή μετατάξεις και αποσπάσεις. Προσανατολίζει ώστε η μετάταξη να είναι η συνήθις μορφή μετακίνησης και όχι οι αποσπάσεις. Ξέρουμε τι έχει δημιουργήσει όλο αυτό στο δημόσιο σήμερα. Δηλαδή, σήμερα υπάρχουν άνθρωποι του δημοσίου που δεν ξέρει κανένας κεντρική κυβέρνηση, που βρίσκονται και γιατί βρίσκονται εκεί. Μέσα από ένα τεράστιο πελατειακό σύστημα, το οποίο δούλεψε αδιαφανώς, και έτσι έχουμε ανθρώπους να έχουν πάει σε υπηρεσίες που ούτε καν γνωρίζουμε κεντρικά που βρίσκονται. Επίσης, υπάρχουν υπηρεσίες περισσότερο στελεχωμένες και λιγότερο στελεχωμένες με ανορθολογικό τρόπο, όχι με βάση τις ανάγκες. Και έτσι η κινητικότητα έρχεται για να λύσει τέτοια ζητήματα με διαφανή τρόπο. Δηλαδή ένα αρχείο ορατό σε όλους, μια ψηφιακή αποτύπωση και των αναγκών, αλλά και του κάθε εργαζόμενου προς τα που ζητάει να μετακινηθεί, εφόσον εκεί υπάρχει κενή οργανική και για ποιο λόγο. Το ένα κομμάτι του νομοσχεδίου λοιπόν απαντά στο ζήτημα κινητικότητα. Υπάρχουν όμως και άλλα σοβαρά ζητήματα στο ίδιο νομοσχέδιο, αυτό για το οποίο σας μιλούσα πριν, όπως η ψηφιακή υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. Να σας πω τι σημαίνουν αυτά κατευθείαν. Έχουμε μια μελέτη. Εντάχει αυτά για να μπορέσει να πάμε στην. Εντάχει για να πούμε το σημαντικό που είναι η μείωση κόστους του δημοσίου. Ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Υπάρχει μια μελέτη η οποία λέει από το 2000 μέχρι 1 η χώρα έχει σπαταλήσει. Πώς λέτε, η κατάργηση επιστοποιητικών, αυτό λέτε. 7 δις σε χαρτί. Μάλιστα. 7 δις σε χαρτί. Ναι. Για να διακινούνται έγγραφα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι σημαίνει ότι σήμερα με την πρόβλεψη αυτή, δηλαδή την υποχρεωτική σε λίγο καιρό διακίνηση ηλεκτρονικά των εγγράφων, οργανωνόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση ήδη για να μπορέσει να γίνει αυτό γρήγορα, το δημόσιο θα έχει μειώσει το κόστος του 400 με 500 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει μέσα σε τέτοιες εποχές. Ασφαλώς, είναι πολύ θετική η εξέλιξη αυτή, γιατί ακριβώς. Πραγματικά απλοποιεί καταρχάς, φεύγει η γραφειοκρατική απλοποιεί, δομή. Και φεύγει η γραφειοκρατία μαζί με όλες όσες συνεπάγεται για το κόστος. Κυρία Γεροβασίλη, μια παρατήρηση να σας πω, έτσι να σας δώσω έτσι ένα πλαίσιο που κινείται η αυτοδιοίκηση. Με τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά, τα οποία έδιναν χρηματοδότηση για 3 ή 5 χρόνια ανάλογα το πρόγραμμα, κάποιες δομές έγιναν για να λειτουργήσουν. Κάποιες δομές λειτουργήσαν θετικά. Υπάρχουν και δομές που δεν λειτουργούν. Εγώ δεν λέω να φύγει ο κόσμος από εκεί, αλλά να συμπληρώσουν αδυναμίες που υπάρχουν στην αυτοδιοίκηση. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες δομές που δεν έχουν έργο. Αυτό σας λέω. Δεν καταλαβαίνω ποιες εννοείται. Εγώ σας λέω. Παραδείγματος χάρη όπως τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Από αυτά που έχουν γίνει σε πολλούς δήμους σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω το έργο τους είναι σημαντικό.
Δεν μιλάω για δομές που είναι, που δεν έχουν. Αν γίνουν συμπλήρωμα άλλων δομών, λέω. Εντάξει. Επειδή εγώ δεν θέλω να σας πω στον αέρα κάποια πράγματα, γιατί είναι γεγονός ότι υπάρχουν αδυναμίες. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζετε από το υπάρχον νομοσχέδιο αυτό. Κοιτάξτε, τα θέματα λειτουργίας αυτοδιοίκησης είναι θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών, αντιλαμβάνεστε. Δεν είναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει ζητήματα βεβαίως των δημοσίων υπαλλήλων στο κομμάτι των διοικητικών αρμοδιοτήτων. Οριζόντια για όλο το δημόσιο και για την τοπική αυτοδιοίκηση βεβαίως, αλλά στο κομμάτι της νομοθέτησης που αφορά τον τρόπο λειτουργίας των υπαλλήλων. Ωραία, να φύγουμε από αυτό. Δώσε μου μια εικόνα. Τα κενά για τους μετατάξεις, αυτά πώς θα γίνει, πώς θα λειτουργήσει. Μέχρι τον Μάρτιο. Ναι. Τέλος Μαρτίου υποχρεούται όλος ο δημόσιος τομέας και οι φορείς του δημοσίου τομέα να αναρτήσουν ψηφιακά οργανογράμματα σε ένα κεντρικό σύστημα το οποίο υποπτεύεται από το δικό μας Υπουργείο. Τα οργανογράμματα αυτά θα αποτυπώνουν τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας, του κάθε φορέα. Και βεβαίως πάνω σε αυτά τα οργανογράμματα θα φέρονται ποιες θέσεις είναι καλυμμένες και ποιες θέσεις είναι κενές. Οπότε θα υπάρχει δηλαδή πίνακας αυτός. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος θέλει να μετακινηθεί, μπαίνοντας σε αυτό το ψηφιακό οργανόγραμμα, μπορεί να δει πού υπάρχουν ανάγκες και προς τα πού μπορεί να πάει. Και εφόσον επιλέξει, αυτό θα ολοκληρώνεται με μία τελικά υπογραφή μόνο. Αλλά η διαφάνεια είναι αυτή η οποία εξασφαλίζεται μέσα από αυτό το σύστημα και βεβαίως η μετακίνηση εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες και όχι εκεί η οποία υπάρχει πληρότητα του αντίστοιχου κλάδου. Κατανοητό. Για τον κάθε εργαζόμενο. Αυτό εξορθολογίζει την κατανομή προσωπικού. Κύριε Αγία Βασίλη, να έρθω λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι γεγονός ότι είπα σε θέσεις μάχης ο κύριος Μητσοτάκης επισκέπτεται την Ήπειρο, ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν, γιατί η κυβέρνηση αυτή πρέπει να μείνει, να πάρει και τη διευθέτηση του χρέους. Νομίζω ότι αυτό θα είναι υποφιλία της χώρας και όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν με απασχολεί αν θα είναι, ας είναι και η υποφιλία και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν νομίζω ότι πάμε για εκλογές. Τι αίσθηση έχετε εσείς? Δεν υπάρχουν εκλογές στο προσκήνιο. Αυτό, ξέρετε, αποτελεί την ευχή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι βιάζονται να περάσουν στην εξουσία διότι θεωρούν ότι τους ανήκει. Και ότι, και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να μένουν εκτός. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται στο κρίσιμο σημείο της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης και την συζήτηση για το χρέος. Έχοντας αλήθεια ξεκινήσει, δηλαδή ξέρετε ότι τα βράχη πρόθεσμα μέτρα ήδη θα αποτυπωθούν τις επόμενες μέρες και θα μιλήσουμε και για τα μεσοπρόθεσμα, ελπίζω, πιστεύω, στη συνέχεια. Περιμένουμε σήμερα και την επίσκεψη του κ. Μοσχούβηση στην Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται έντονα, θα συνεχίζονται μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, όπου και πιστεύουμε ότι θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το βήμα. Αυτό σημαίνει στη συνέχεια ένταξη της χώρας μας στην ποσοτική χαλάρωση. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, κεντρικός σχεδιασμός, βασικός στρατηγικός στόχος, προκειμένου να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα δημοσιονομικό χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι όποιος μιλάει για εκλογές σε αυτή τη χρονική συγκυρία, σημαίνει ότι σταματάνε εδώ όλα, δεν κλείνει η αξιολόγηση, δεν συζητιέται το χρέος και βεβαίως δεν υπάρχει και το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό για τη χώρα και τι οπισθοδρόμηση θα ήταν. Πιστεύω λοιπόν ότι δύο είναι οι πιθανότητες. Αυτοί που το λένε είτε δεν καταλαβαίνουν την κρισιμότητα ή δεν τους ενδιαφέρει εν πάση περιπτώσει τι ζημιά θα υποστεί η χώρα ή το λένε απλώς επικοινωνιακά για να μπορούν να συγκρατούν έναν κόσμο ελλείψη πρότασης, ελλείψη ολοκληρωμένης πολιτικής πρότασης για την έξοδο της χώρας από την σημερινή κατάσταση. Μάλιστα. Νομίζω ότι ευχής έργων είναι και για τη χώρα. Γι' αυτό το είπα εγώ, ότι δεν είναι το θέμα τη στρατηγική, να ευνοηθεί η στρατηγική των κομμάτων, αλλά η χώρα πρέπει να πάρει τη διευθέτηση του χρόνου, να υπάρχει ποσοτική χαλάρωση. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, υπάρχει ένας προβληματισμός και για τη χώρα, αλλά και γενικότερα για το πολιτικό σύστημα. Η μάχη που δίνουμε από πέρυσι, ούτως ώστε το 18 να έχει βγει η χώρα
από τη Σκληρή Επιτροπή των Μνημονίων και από το στενό δημοσιονομικό περιβάλλον, είναι μια μάχη μεγάλη και διαρκής. Ο στόχος είναι, μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει να εξισορροπήσουμε την οικονομική κατάσταση, να τη σταθεροποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο, προκειμένου ο επόμενος χρόνος, όπως αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε, να φέρει την ανάπτυξη, η οποία για το 2017 έχει την πρόβλεψη του 2,7, σας θυμίζω, της 100. Αυτό είναι, σαν νούμερο πραγματικά δεν λέει κάτι εύκολα στην προσωπική ζωή του καθένα και στα αδιέξοδα που περνάει οι ελληνικές οικογένειες σήμερα. Ωστόσο, μέσα από αυτό ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση των μεγάλων ζητημάτων που αφορούν τον καθέναν από εμάς. Ναι. Ανάπτυξη στις θέσεις εργασίας, που είναι ο κύριος μεγάλος αντίπαλος. Προκειμένου πραγματικά να ανακουφιστούν οι Έλληνες και το 2018 να βγούμε με την κοινωνία όρθια από τα μνημόνια. Ναι. Είναι γεγονός πάντως περί προθέσεων ουδής λόγος, γιατί νομίζω είστε οι άνθρωποι που δεν υπηρετήσατε επαγγελματικά, είστε οι άνθρωποι που με ιδεολογική προσέγγιση ήρθατε στη χώρα, στην κυβέρνηση, να προσεγγίσετε τα ζητήματα σύμφωνα με τη δική σας πορεία, το στίγμα, το δικό σας το ιδεολογικό, άσχετα αν δεν μπορέσατε πραγματικά να υλοποιήσετε αυτό το στόχο. Φαντάζομαι ότι να μην οδηγηθούμε σε ναυάγιο στην πορεία και να μην οδηγηθεί η χώρα σε ναυάγιο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Δεν ξέρω αν το αφιγκράζει. Ναι. Η προτεραιότητα για όλους μας είναι η χώρα. Ναι. Δεν είναι ο καθένας προσωπικά από εμάς, ούτε είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής και δεμένοι σε καρέκλες, ούτε σκοπεύουμε να γίνουμε. Αυτό σήμερα το πιστεύουμε ότι... Ναι, το τόνισα εγώ, αλλά νομίζω ότι... Ο ελληνικός λαός μας έχει εξουσιοδοτήσει να ολοκληρώσουμε αυτό ακριβώς το σχέδιο που σας περιέγραψα πριν. Και αυτός είναι ο αγώνας που δίνουμε σε καθημερινή βάση. Δεν ξεχνιόμαστε από τον τελικό μας στόχο. Και οι σχέσεις μας με την καρέκλα ποτέ δεν έγιναν τόσο στενές. Όλγα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είχα πολύ μεγάλη χαρά που σ' άκουσα μετά από ένα χρόνο. Και εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο και μεγάλη έργο. Να τα πούμε. Ναι, έγινε. Να είστε καλά. Καλή σας δύναμη.